Ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών τελείωσε, με τους δημότες να επιλέγουν τον Γιάννη Ζαμπούκη για δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Ο Γιάννης Ζαμπούκης επικράτησε με 60,51% έναντι του Σταύρου Σταυράκογλου που συγκέντρωσε το 39,49%. Πώς σχολιάζουν όμως οι πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης αυτή την εξέλιξη? Όπως σχολιάζουν στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης, είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί όπως τονίζουν, αυτό ήταν το σωστό. Ήταν αυτός και πάλι είναι. Άλλο τίποτα. Εντάξει, κάναμε τον κόπο, προσπαθήσαμε, τον βγάλαμε πάλι, μια χαρά είναι. Άμα ήταν πιο μπροστά, ο κόσμος μερικοί τον αγαπούσαν, μερικοί δεν τον ήξεραν. Τώρα όμως κατάλαβα ότι πράγματι είναι άξιος. Τέλεια, τέλεια. Είναι δικός μας άνθρωπος. Μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Ας κάνουν τα έργα τώρα αυτά. Δόξα τω Θεώ. Που δεν τα έκαναν οι άλλοι, τα κάνουν αυτοί. Πολύ το χαρήκα που βγήκε ο κύριος Ζαμπούκης. Πολύ σωστός άνθρωπος. Η πιο ωραία. Οι Αλεξανδρουπολίτες φαίνονται ευχαριστημένοι με την επανεκλογή του Γιάννη Ζαμπούκη και όπως λένε είναι η πιο ορθή απόφαση. Ο δήμαρχος αυτός ο καινούργιος είναι κοινωνικός άνθρωπος. Καλός και πιστεύω ότι θα βοηθηθεί ο τόπος εδώ το Εύρο. Μια χαρά, μια χαρά. Καλό. Πολύ ωραίο. Ο κόσμος αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει το σωστό. Έδωσε μια τετραετία, ίσως θέλει να δώσει και δεύτερη για να δώσει ευκαιρίες. Βέβαια, δεν λείπουν και οι πολίτες που δεν συμφωνούν με αυτή την απόφαση, καθώς επιθυμούσαν κάποιον άλλο συνδυασμό. Τι να σας πω, βρε παιδιά, ο κύριος Σταυράκογλου καταγόταν από το Τριφύλι. Οπότε, εγώ κατάγομαι από εκεί. Η άποψή μου με τέτοια αποχή 70%, φανταστείτε πόσο απογοητευμένος είναι ο κόσμος. Το 30% που πήγε και ψήφισε είναι οι βολεμένοι, οι τακτοποιημένοι, σε αυτούς που έταξαν. Τώρα μου ήρθε με 1500 κλήσεις στην εφορία, από κλήσεις του ΚΟΚ. Πού είναι η θέση πάρκινγκ? Άφησα εδώ το αυτοκίνητο για να πάω να πληρώσω και προφανώς θα με ξαναγράψουν. Η κατάσταση είναι τραγική. Χαιρετίσματα πολλά.